Γεια σας και από μένα. Εγώ εκπροσωπώ τον φιλοπρόεδρο Όμιλο Γαβρίου. Είμαστε συνοδηγόροι σε αυτό που συμβαίνει. Πιστεύω ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που ενδιαφερόμαστε για το νησί μας και για το μέλλον του και για το μέλλον των παιδιών μας. Είμαστε πολύ περισσότεροι και θα αποδειχθεί αυτό κάποια στιγμή. Θυμάμαι πριν 2,5 χρόνια που είχε ξαναγίνει μια μεγάλη εκδήλωση και ήταν και εκπρόσωποι εδώ των εταιριών, πώς μας παρουσιάζαν έτσι τόσο ευηλιακά τα αεολικά πάρκα, υποτιμώντας την νοημοσύνη μας, διότι μία ματιά να ρίξουμε απέναντι, στην άλλη πλευρά του Καποδόρου, βλέπουμε ότι πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Και ποιο θα είναι το μέλλον και σε τούτο το νησί και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Θα πρέπει να καταλάβουμε, κυβερνώντες, ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι η βαριά μας βιομηχανία. Πρέπει να προστατευτούν με κάθε τρόπο. Και αυτό βεβαίως πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς που ζούμε, βιοποριζόμαστε εδώ σε αυτούς τους υπέροχους τόπους και θα πρέπει να τους προστατεύουμε. Το λόγο τώρα θα πάρει ο κύριος Παπασαράκης ο Άκης, ο οποίος είναι καπετάνιος ιστιοπλός και θα μας τα πει πολύ ανεκτικά. Γεια σας και από μένα. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε στην Άνδρο. Είχαμε έρθει το 2020, εγώ είχα έρθει μια συνάντηση εδώ σε αυτόν τον χώρο και ήταν και ιδιαίτερος. Σας περιγράψαμε λιγάκι τι έγινε με τις νησίδες, πολύ σύντομα, γιατί χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά στη στοιχειοθεσία όλο αυτό το που είχαμε. Πολύ έρευνα. Και ανατρέψαμε κάτι, η εταιρεία ήδη το θεωρούσε τελειωμένη υπόθεση και είχε πάει και στην Ευρωπαϊκή Διαβούλευση, μάλιστα και ζήταγε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια μόνο για τη διασύνδεση του έργου. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Διαβούλευση, πραγματικά δεν ήξεραν, δεν είχαν απαντήσει ούτε το Υπουργείο που μέχρι τελευταία στιγμή υποστηρίζει το έργο. Τελικά αναγκάστηκε το απέκτησε. Ας πάμε εδώ τώρα για τη μετάβαση, για να δούμε και πόσο ειλικρινή και πόσο έχουν σχέση με την πραγματικότητα την οποία επικαλούνται, δηλαδή η κλιματική αλλαγή, κατά πόσο έχουν σχέση και επιδρούν σε αυτό το πρόβλημα, αυτά τα οποία βλέπουν να γίνουν. Θα πρέπει να δούμε μερικά πράγματα, να έχουμε στο μυαλό μερικά πράγματα που είναι γενική, σαν γενικές γνώσεις. Έτσι, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, επιχειρούμε μια ενεργειακή μετάβαση από υψηλή ενεργειακή πυκνότητα σε χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα. Πάντοτε πηγαίναμε σε όλο το μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα. Η συνέπεια αυτού είναι η τεράστια κατάληψη γης. Δηλαδή, για να αντικαταστήσουμε τα ορυκτά καύσιμα, θα δείτε και τις ενεργειακές πυκνότητες στο επόμενο, για να αντικαταστήσουμε τα ενεργειακά τα ορυκτά καύσιμα με αυτές που λένε νέες αφέ, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά και τα αερολογικά, αλλά φυσικά και τα βιογάσματα και όλα αυτά, θα τα πούμε λιγότερα, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Χαρακτηριστικά, όπως βλέπετε εδώ, είναι αν μαζεύουμε όλα τα εργοστάσια αερολογικών καυσίμων, τα πυρηνικά και τα υδροελεκτρικά, όλου του κόσμου θα μπορούσε να χωράξει μια έκθεση μικρότερη της Ελλάδας. Καταλαβαίνουμε τις ενεργειακές πυκνότητες που έχουν αυτά τα μέσα παραγωγής ενέργειας. Όταν μιλάμε για ακουήν, εδώ βλέπουμε τις ενεργειακές πυκνότητες σαν ένα κατηγορία ενέργειας, βλέπουμε για τον άνεμο. Ο άνεμος είναι η αναγνώστητη ενέργεια, είναι ο άνεμος, δεν είναι η εμποδιοίδηση. Η εμποδιοίδηση είναι τα μηχανήματα με τα οποία προσπαθούμε να μετατρέψουμε την αναγνώστητη ενέργεια σε κάτι χρήσιμο για μας. Έτσι λοιπόν, ο άνεμος κατανέμεται στην επιφάνεια της γης, η ενεργειακή πυκνότητα είναι ένα βάθος του τετραγωνικού μέτρου. Του ηλίου η ενεργειακή πυκνότητα είναι, εδώ βλέπετε 5 με 20, είναι 170 βατ, απλώς 5 με 20 πιάνουμε τώρα. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία θα μπορούμε να πιάσουμε ίσως λίγο παραπάνω. Τα βιοκαύσιμα είναι τη χαμηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, μισό βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο. Κάποιος Βρετανός φυσικός, ο Ντέιβιντ Μακέιβις, που πέθανε, είχε υπολογίσει ότι η Βρετανία αν ήθελε με βιοκαύσιμα να
εκεί έχουν 1,5 φορά για έκταση της Βρετανίας. Να καταλάβετε πόσο μικρή είναι η απόδοσή τους και γι' αυτό πάνε και καταστρέφουν την τροπική δάση για να εκεί που δεν υπάρχει κάποιος να αντισταθεί για να εγκαταστήσουν τις ποικίλες. Απ' την άλλη μεριά, το πετρέλαιο και τα προϊόντα του έχουν περίπου 1,000 βάτ ανά τετραγωνικό. Δηλαδή πάνε με αυτές τις ΑΠΕ, οι οποίες έχουν τόσο χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα, 1 βάτ, 20 βάτ, άντε να φτάσουν τα ηλιακά, ξέρω εγώ, τα 40 ή 50 με καλύτερη τεχνολογία, με τα 1,000 κρίνονται, έτσι, είναι πολύ δύσκολο να τα καταστήσουν. Επίσης, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι γύρω στο 2050 με 70, ο μισθωτικός της γη θα ζει όχι σε μεγαλοπόλεις απλώς, σε μεγασίτης όπως είναι η Σακάη, παραπάνω από 20-30 εκατομμύρια, όπου εκεί συμβάζονται οι άνθρωποι, ήδη συμβαίνει αυτό, μην κοιτάτε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, εκεί που διαμορφώνονται οι συνθήκες που επηρεάζουν το κλίμα, είναι αυτές οι συνθήκες. Οι άνθρωποι συμβάζονται σε κτίρια πάρα πολύ ψηλά και πολύ κοντά μεταξύ τους, με ενεργειακή πυκνότητα ζήτησης, περίπου 100 βάτα το τετραγωνικό, δηλαδή αν θες μερολικά να καλύψεις την ενεργειακή ζήτηση της Αγκάρης, θα είσαι ένα αερολικό 100 φορές το μέγεθος της πόλης. Κάποια επίσης σημαντικά νούμερα είναι αυτά που αφορούν την κατακεφαλή κατανάλωση ενέργειας, γιατί μας δείχνουν και την τάση του τα πράγματα και πού βρισκόμαστε σήμερα. Αυτά τα στοιχεία του 19 του COVID είναι λίγο διαφοροποιημένα σήμερα, η διένεση του 25, είναι 25 γιγατζάου όλα αυτά. Η Κίνα είναι τώρα στα 100, ήταν τότε στα 90, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέσω σταθμικά περίπου στα 150, το ίδιο και η Ιαπωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά στα 300. Αυτά τι μας δείχνουν. Η Κίνα έχει ήδη ανακοινώσει ότι θέλει να φτάσει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να αυξήσει κι άλλο τις εκπομπές αεροπορικών. Η Ινδία θέλει να φτάσει τα επίπεδα της Κίνας. Να φανταστείτε ότι η Κίνα πριν από 20 χρόνια ήταν στο επίπεδο της Ινδίας. Αυτό μας δείχνει και πόσο υπάρχει τάση για χρήση και κατανάλωση ορυκτών καυσίμων σε αυτές τις χώρες. Καμία συμφωνία δεν είναι δεσμευμένη μεταξύ, έτσι δεν υπάρχει καμία δεσμευτική συμφωνία. Λοιπόν, τα παραδείγματα εδώ που αναφέρουν το γερμανικό, το αμερικάνικο και το κινέζικο κυβερνητικό, εκτός προς το γερμανικό, τι έχει γίνει. Η Γερμανία είναι σημαντικό παράδειγμα, γιατί είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται εμείς να πάθουμε κάτι για να καταλάβουμε τι πρόκειται να γίνει. Έχουμε ήδη το πείραμα έχει γίνει. Η Γερμανία με το Energy Wende, που λέμε, τα τελευταία 20 χρόνια εγκαθέστησε, είχαν 90 γιγαβάτ με θερμικούς σταθμούς για τον ηλεκτρικό και την υπαρχή ρεύματος, θερμικούς σταθμούς και πυρηνικά, και εγκαθέστησαν μέσα σε 20 χρόνια, ξόδεψαν περίπου 600 δισεκατομμύρια, εγκαθέστησαν 60 γιγαβάτ αιωλικά και 50 γιγαβάτ φωτοβολταϊκά. Τι έγινε, η ζήτηση του ρεύματος ήταν περίπου ίδια, δεν έχει μεγάλες διαφορές. Διατήρησαν τα θερμικά, δεν τα έχουν κλείσει, μάλιστα ανοίγουν και καινούργια. Και αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος. Έχουμε στοιχεία εδώ της Eurostat, ότι αυξήθηκαν περίπου 50% σε αυτό το διάστημα οι τιμές του ρεύματος στη Γερμανία. Με αποτέλεσμα να έχει διπλάσια τιμή από ό,τι στη Γαλλία που έχει πυρηνικά. Το αμερικάνικο παράδειγμα έχει σημασία γιατί δεν είχαν οι Αμερικανοί και συμμετείχαν σε καμία διεθνή συμφωνία για το κλίμα, ήταν αρνητές της κλιματικής αλλαγής, με τον Ομπάμα μπήκαν σε κάποιες συμφωνίες, ο Τραμπ ξαναβγήκε. Το θέμα ποιο είναι, ότι πέτυχαν τις ίδιες μειώσεις εκπομπών αερίων ρήπων οι Αμερικάνοι χωρίς να έχουν στόχο την κλιματική αλλαγή ή οτιδήποτε, απλώς γιατί βρήκαν τρόπους να με το συστολικό αέριο έγινε πιο φθηνό. Το αέριο έχει λιγότερες εκπομπές του εξωτερικού του άνθρακα, αντικατέστησαν πολλά εργοστάσια κάρβουνου με φυσικό αέριο και πέτυχαν μία μείωση την τελευταία 20 ετία, ας πούμε, 8,5%
που το ίδιο πέτυχε και η Γερμανία, πληρώνοντας όμως 600 δισεκατομμύρια για να εγκαταστήσει αυτές τις ΑΠΕΠ. Εδώ βλέπουμε το πόσο χωροκατακτητικές είναι αυτές τις τεχνολογίες, ακριβώς γιατί πρέπει να φτιάξουν τεράστιες σκούπες που να απλώνονται σε εκτάσεις, ώστε να μαζέψουν αυτή την πολύ αραιή ενέργεια του ανέμου. Οπότε βλέπετε ένα εργοστάσιο όπως είναι, και πόσες περίπου ανεμογεννήτριες χρειάζονται για να το αντικαταστήσουν αυτό το εργοστάσιο. Και αυτό δεν λειτουργούν, όχι όταν πέφτει ο αέρας. Λοιπόν, ο άνθρωπος είχε, είπαμε για την ενέργεια και την ποιότητα, ο άνθρωπος πάντοτε είχε απέχει, δηλαδή στηριζόταν η ανθρωπότητα σε όλη την ιστορία της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Όμως, ο άνεμος είτε αποθηκεύονταν η ενέργειά του στους ανεμόμπους, για παράδειγμα, ο πυρονάς, όποτε είχε άνεμο, μετέτρεπε σε αλεύρι το σκάι και αποθηκεύονταν με αυτόν τον τρόπο η ενέργεια. Ή είχαν κάτι βέβαια υδροαγγελικά συγκροτήματα με αέρα και λειτουργούσε έτσι η αποθήκευση με τις ισοδαμίες. Επίσης, οι ναυτικοί, όταν δεν είχε αέρα, περιμέναν. Έτσι, ο Καποδίστρας είχε δύο μέρες να πάει από την Ήδρα στην Αίγινα, όταν ειδοποιήθηκαν την Ήδρα, δεν είχε αέρα. Περίμεναν οι άνθρωποι. Όταν όμως εσύ χρησιμοποιείς αυτές τις πηγές ενέργειας με αυτά τα μηχανήματα για να τροφοδοτήσεις ένα ηλεκτρικό σύστημα, το ηλεκτρικό σύστημα έχει άλλη φύση. Πρέπει να έχει μια σταθερή ροή ρεύματος, σταθερή συχνότητα. Δεν μπορεί να πέσει και να ξαφνικά όλα να κλείσουν τις συσκευές, να σταματήσουν τα ηλεκτρικά τρένα, να σταματήσουν τα πάντα μέχρι να ξανάρθει αέρα. Πρέπει κάτι να αναπληρώσει αυτή την ενέργεια που ξαφνικά πέφτει. Υπάρχουν λοιπόν οι σταθμοί εξισορρόπησης, οι οποίοι είναι με φυσικό αέριο. Γιατί το φυσικό αέριο είναι μια τεχνολογία που μπορούμε να αυξομειώνουμε πολύ εύκολα την παραγωγή ενέργειας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν νοείται κανένα ηλεκτρικό δίκτυο μονάχα με ΑΠΕ. Δηλαδή, όσοι λένε ότι θα φτάσουν με 100% ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο, δεν στηρίζονται πάνω σε γεγονότα, σε facts. Προϋποθέτει αυτό αποθήκευση μεγάλη κλίμακα, η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και ό,τι τη βλέπουμε και στον ορίζοντα. Άρα, δεν μπορούμε με υποθετικές τεχνολογίες να κάνουμε τέτοιου συνδυασμού. Ο χρόνος ζωής τους είναι περίπου 15-20 χρόνια. Κάποια από τα υλικά τους, ό,τι είναι μέταλλο, ας πούμε, ανακυκλώνεται. Αλλά άλλα υλικά τα οποία είναι είτε τα φτερά που είναι προϊόντα του πετρελαίου, έτσι είναι όπως τα πλαστικά σκάφη, είναι τα φτερά του GRP, ή η τσιμεντένια βάση, το κλεισμένο τσιμέντο στη βάση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν ανακυκλώνονται και ό,τι έχει γίνει αν υποθετηθούν εκεί ιδίως τα τσιμέντα θα μείνουν εκεί σαν μόνιμη καταστροφή του τοπίου. Δεν μπορούν ούτε να επαναχρησιμοποιηθούν γιατί αλλάζουν συνεχώς τα μελιά των ανεμογεννητριών και έτσι πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιες βάσεις. Η παραγωγή, το λένε ότι πέφτει το κόστος των νεολογικών, είναι αυτό είναι αλήθεια, όσο παράγεις μαζικά κάτι τόσο πέφτει η παραγωγή του, αλλά δεν είναι αυτό που επηρεάζει την τελική τιμή του ρεύματος. Η πιο ακριβή, ας πούμε, κατασκευή των πυρηνικών, αλλά η Γαλλία έχει μισή τιμή κιλοβατώρας από ό,τι έχει η Γερμανία. Οπότε αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτές οι ΑΠΕ εξαρτώνται απολύτως από τα ορυκτά καύσιμα σε όλες τις βάσεις, από την εξόρυξη των υλικών, από τη μεταφορά τους στα εργοστάσια, την κατασκευή των εξαρτημάτων, τη μεταφορά των εξαρτημάτων σε άλλες χώρες μέσα στην ίδια χώρα, τη δημιουργία υποδομών και τη λειτουργία τους, γιατί η λειτουργία τους θέλει λιπαντικά, περίπου μισό τόνο λιπαντικά θέλει να είναι πολύ μεγάλες ανεμογεννήτριες. 9% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου πηγαίνει λιπαντικά, να φανταστείτε. Και επίσης ότι όταν αυτά δεν λειτουργούν χρειάζονται backup. Πώς το λέμε, σταθμούς εξισορρόπησης με φυσικό αέριο. Άρα και στη φάση της λειτουργίας έχουν ανάγκη τα καύσιμα.
Ο συντελεστής απόδοση είναι 25%. Αυτό σημαίνει ότι 75% του χρόνου δεν λειτουργούν. Λειτουργούν 25% του χρόνου. Άρα αυτή η εγκατεστημένη του ισχύ δεν είναι. Θα πρέπει να το διαιρούμε 2-4 για τα επίγεια θεωρητικά. Ωραία, είχαμε για την ανακοίνωση του μέλλον, παρακάτω. Τώρα αξίζει να αναφερθούμε σε κάποιες έννοιες που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ και οι οποίες δεν είναι εξοικειωμένες ο κόσμος, γιατί όλα αυτά είναι καινούργια πράγματα. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η μόνη μας ασχολία με το ηλεκτρικό ρεύμα ήταν να πληρώνουμε το λογαριασμό της ΔΕΗ και κάπου εκεί τελείωνε η ασχολία μας. Δεν μπαίναμε σε άλλες λεπτομέρειες. Τώρα πρέπει να κάνεις δοκτοράζο να καταλάβεις τι συμβαίνει. Ακούμε έννοιες όπως η πράσινη ανάπτυξη. Το περισσότερο αυτό είναι παραφινολογία και greenwashing που λένε, δηλαδή ξεπλένουν ειδήσεις για να φαίνονται ότι εξυπηρετούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τις χαρακτηρίζουν πράσινες, αλλά τα αποτελέσματα μπορούμε να δούμε ότι δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει αυτό το οποίο επαγγέλλονται. Και αυτό σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης υπάρχει η λεγόμενη πολιτική των ρυθμίσεων. Αυτό το έχουν εντοπίσει οι πολιτικοί επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με θέματα δικαίωση σε θέματα κλιματικής αλλαγής και διεθνών συμφωνιών για την κλιματική αλλαγή. Η πολιτική εφήβρανε τη λέξη ρυθμίσεις και την πολιτική αυτή έτσι ώστε να μην τα αποκαλούν φόρους. Στην πραγματικότητα οι ρυθμίσεις είναι φόροι. Για να τα αποκαλούν φόρους γιατί θα γινόντουσαν αντιδημοφιλείς αυτές τις τεχνολογίες. Στην πραγματικότητα όμως πρέπει να φορολογηθούμε και να πληρωθεί αυτό το green premium που λέμε. Δηλαδή η επιβράβευση του ότι μια τεχνολογία παίρνει κάτι πιο ακριβό με από εκεί, αλλά ωφελεί το περιβάλλον, οπότε πληρώνουμε κάτι παραπάνω και αξίζει το αυτό το πράγμα. Ο φόρος του διοξιδίου του άνθρακα συζητείται πολύ σαν ένα μέτρο να μετριαστούν οι επιπτώσεις των κουβών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές αντικειμενικές δυσκολίες. Γιατί πώς θα συμφωνήσουν, δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι χώρες μεταξύ τους, σε ποιο πώς να φορολογήσουν τον άνθρακα. Γιατί η Κίνα, για παράδειγμα, αν φορολογήσει με ένα 1% τον άνθρακα, η Κίνα αυτή τη στιγμή τροφοδοτεί με προϊόντα που χρησιμοποιούμε εμείς, τα οποία εμείς δεν υπολογίζουμε το ενσωματωμένο ανθρακικό αποτύπωμα αυτών των προϊόντων στις δικές μας εκπομπές αγιορύπων, το υπολογίζουμε στις Κίνας. Η Κίνα, αν φορολογήσει τον εαυτό της, θα βρεθεί σε δισαβαντάζ απέναντι στους άλλους και γι' αυτό υπάρχει δηλαδή μεγάλο πρόβλημα με τα απεικονιστικά συστήματα. Δεν είναι αντικειμενικά. Η Βρετανία δείχνει ότι έχει πετύχει κάποιους στόχους, στην πραγματικότητα όμως δεν τους έχει πετύχει, γιατί δεν υπολογίζει το ενσωματωμένο ανθρακικό αποτύπωμα του προϊόντου που εισάγει από την Κίνα. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που δεν υπολογίζουν είναι οι υποπές αερίων ρήπων από τα αεροπλάνα και από τα πλοία. Επειδή δεν εκπέμπονται μέσα στα όρια της χώρας κανενός, ευθύνεται ο Θεός. Δεν ευθύνεται κανένας. Έτσι. Τώρα, αυτό το οποίο μια καινούργια πολιτική είναι αυτή η οποία αφορά το Net Zero. Το Net Zero είναι ένας όρος. Πραγματικά αυτό το έλεγε ένας Βρετανός επιστήμονας, ο Κέβιν Άντερσον, ο οποίος μάλιστα δραστηριοποιούνταν σε εξορίξη πετρελαίου και κατασκεύαζε πλωτές εξέδρες σε εξορίξη πετρελαίου. Μετά πέρασε, είδε τι συμβαίνει και πέρασε στην περιβαλλοντική πλευρά. Ο Άντερσον λοιπόν λέει ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ από πουθενά αυτόν τον όρο, Net Zero, μέχρι το 2015. Και από τότε έχει καθιερωθεί και επαναλαμβάνεται συνεχώς. Γιατί έχει γίνει τόσο δημοφιλής από τις εταιρείες ο όρος αυτός? Γιατί τους επιτρέπει και στις κυβερνήσεις και στις εταιρείες να υπερβαίνουν με τις εκπομπές αερίων ρήπων τώρα, συνεχίζοντας το business as usual, υποθέτοντας ότι σε 10 με 15 χρόνια θα έχουμε τεχνολογίες οι οποίες θα αφαιρούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και θα είναι αρνητικές εκπομπές, οπότε θα πάει κάτω από την καμπύλη αρνητικά. Και όταν φτάσουμε το 2050, θα έχουμε αυτό που λένε net zero emissions, δηλαδή
θα έχουμε φτάσει, και δεν λένε zero σκέτο, δεν λένε net zero, θα έχουμε φτάσει με μια αρνητική εκπομπή, α πούμε. Δηλαδή, μεταθέτουμε στην επόμενη γενιά, στα παιδιά μα, την ευθύνη του να μαζέψουν πίσω το διοξείδιο του άνθρακα που με περίσσια αυτή τη στιγμή παίρνουμε εμεί. Ο προϋπολογισμό άνθρακα είναι το πιο σημαντικό στο μέγεθο. Γιατί είναι ένα μέγεθο το οποίο έχει φυσικό αντίκτυπο. Αντίκτυπο στου φυσικού νόμου δηλαδή. Τη φύση δεν την ενδιαφέρει οι δημόσιε σχέσει, οι πολιτικέ που εφαρμόζονται τα κράτη, αν θα πείσουν του ψηφοφόρου του για το τι κάνουν. Η φύση την ενδιαφέρει πόσα πόρια άνθρακα και άλλων αερίων θερμοκηπίου προστίθεται στην ατμόσφαιρα και ανάλογα με το πόσα πόρια προστίθεται ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Τόσο απλά. Πάμε τώρα στους κίνδυνους όπου τεχνολογίες. Και αυτά θα τα δούμε και θα δούμε και τις επενδύσεις. Άμα δείτε και τη διαβούλευση των κλιματικών νόμων και για το τι ετοιμάζουν τώρα και όλα αυτά, θα δείτε αυτά τα. Τους όρους και αυτές τις υποτιθέμενες τεχνολογίες. Το CCS, το Carbon Capture and Storage, δηλαδή πιάνουν το διοξείδιο του άνθρακα, το μαζεύουν και το θάβουν μέσα σε πεδία εξόρυξης το οποίο έχουν βγάλει, ας πούμε, ορυκτά καύσιμα και γεμίζουν αυτά τα κενά. Έχουν γίνει πολύ απλοί υπολογισμοί, δεν χρειάζονται ανώτερα μαθηματικά. Από πολύ μεγάλους αναλυτές και γνώστες της ότι αυτή τη στιγμή εκπέμπουμε 37 με 40, ήταν 37 πριν από 2 χρόνια, τώρα είναι κοντά στους 40 δισεκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα κάθε χρόνο, η ανθρωπότητα. Για να πιάσουμε το 1 δέκατο από αυτά, ισοδυναμεί με την εξόρυξη πετρελαίου, την παγκόσμια εξόρυξη πετρελαίου, είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια τόνοι η παγκόσμια εξόρυξη πετρελαίου. Δηλαδή, για να πιάσουμε το 1 δέκατο του διοξιδίου του άνθρακα που επέμπουμε, πρέπει να φτιάξουμε μια βιομηχανία η οποία να έχει το μέγεθος της παγκόσμιας βιομηχανίας εξορύξεων πετρελαίου. Αυτό και θα κάνει τι αυτή η βιομηχανία. Δεν θα το πουλάει αυτό, γιατί το πετρέλαιο το βγάζουν, το πουλάνε. Έχουν πελάτε, το πουλάνε. Το να πιάσουν και να θάψουν το διοξίδιο του άνθρακα. Υπάρχουν τεχνικές που γίνεται. Απλώς δεν γίνεται σε μεγάλη κλίμακα που μπορεί να γίνει. Αλλά ας πούμε το κάνουμε. Ας υποθέσουμε ότι το κάνουμε. Φτιάχνει μια τόσο τεράστια βιομηχανία που κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κάποιος να τους επιδοτήσει, γιατί δεν μπορούν να το πουλήσουν αυτό, το μαζεύουν και να το φάσουν. Δηλαδή φορολογηθούμε. Δεν λένε ότι αυτό το CCS προϋποθέτει να παρέμουν τα κράτη, να φορολογήσουν τους πολίτες και να επιδοτήσουν τις εταιρείες εξορύξεων να το κάνουν. Αυτοί σκοτώνονται ήδη για τις επιδοτήσεις. Γιατί θα είναι μια επιδοτούμενη δραστηριότητα. Η οποία δεν θα αποφέρει τίποτα, δεν τόσο μικρές ποσότητες. Διάβασα προχτές ένα άρθρο που έλεγε μέχρι το 2050 θα έχουν φτάσει, λέει, να μαζεύουν 7,6 δισεκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το ένα πέμπτο αυτών που εκπέμπουμε ετησίως. Μόνο το ένα πέμπτο. Και τότε θα έχουμε φτάσει το 2050 να το μαζεύουμε. Τι είναι το PPM, αυτό είναι κάποιο τεχνικό που πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, τα part per million, δηλαδή πόσα μέρη ένα εκατομμύριο, πόσα ουσιαστικά, δηλαδή πόσα μόρια άνθρακα διοξείδιου του άνθρακα υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι βασικό μέγεθο και τα 7,8 γιγατόνι είναι ένα PPM. Αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα έχει ξεπεράσει τα 416, πάμε στα 420 ίσως να έχουν ξεπεράσει κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται η θερμοκρασία του πλανήτη. Έχει ίσως μετά στη συζήτηση που θα κάνουμε να αναφερθούμε ιδιαίτερα στο μεθάνιο, γιατί έχει μεγάλες διαφορές το πώς λειτουργεί η θέρμανση στο μεθάνιο από ότι το διοξείδιο του άνθρακος και αξίζει να αναφερθούμε ιδιαίτερα, μην φάμε χρόνο τώρα, αλλά αργότερα αξίζει να το πούμε. Τώρα, ως προς το υδρογόνο. Ακούμε ήδη για τεχνολογίες μπλε και πράσινο υδρογόνο. Αυτά όλα δεν υπάρχουν σε εμπορική λειτουργία, έτσι. Τεχνικά γίνονται αυτά τα πράγματα και σε πειραματισμούς γίνονται.
τι είναι το μπλε και τι είναι το πράσινο. Αυτή τη στιγμή έχουμε το γκρι και το καφέ. Το γκρι είναι από φυσικό αέριο με επεξεργασία βγάζουν υδρογόνο ή οι Κινέζοι από κάρβουνα. Το μεγαλύτερο ποσοστό περίπου 95% είναι από φυσικό αέριο. Είναι 75 εκατομμύρια τόνοι κάθε χρόνο. Εάν το αυτό τώρα πάνε το, να κάνει το μπλε, αυτό είναι μια επινόηση πάλι που εμφανίστηκε το 2015. Δεν υπήρχε ούτε βιβλιογραφία επιστημονική ούτε τίποτα. Ήταν μια επικοινωνιακή επινόηση των εταιριών, όπου είπαν το μπλε υδρογόνο είναι, θα το κάνουμε από αέριο, και θα κάνουμε κάποιο κάψουλα και θα πιάνουμε στην άκρη του εργοστασίου αυτού τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακος. Αυτό το πράγμα προς το παρόν δεν υπάρχει σε πολιτική κρίση και από ό,τι διαβάσατε και μελέτες που έγιναν τώρα πρόσφατα το 2020, δεν έχει επιδειχθεί καμία τεχνολογία για να είναι αποτελεσματικότητα σε αυτό. Και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν ποσότητες που λένε υδρογόνο αυτή τη στιγμή. Το πράσινο είναι από απέ, δηλαδή θα βάλουν την εγκατάσταση σε κάποιο αερολικό ή σε κάποιο φωτοβολταϊκό και θα δουλεύει αυτό και θα παράγει με ηλεκτρόληση, θα διασπάει το νερό και θα παράγει υδρογόνο έτσι. Αυτό επίσης δεν υπάρχει πουθενά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πειραματισμοί υπάρχουν σε πανεπιστήμια, σε εταιρείες, σε startups, υπάρχουν πειραματισμοί. Δεν υπάρχει καμία εμπορική εγκατάσταση η οποία να παράγει πράσινο υδρογόνο. Έτσι. Και αυτό γιατί θα πρέπει αυτή η κατάσταση να λειτουργεί διθυμερών, πρέπει να λειτουργεί συνεχώς και χρειάζεται τεράστιες πιέσεις και θερμοκρασίες και δεν μπορούν οι διακοπτόμενες πηγές, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά, να το κάνουν αυτό, παρά μόνο εάν λύσουμε το πρόβλημα της αποθήκευσης του ρεύματός τους σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό δείχνει και ότι το υδρογόνο δεν είναι τρόπος αποθήκευσης της ενέργειάς τους. Το λίγο ρεύμα που αποθηκεύεται αυτή τη στιγμή για να καταλάβουμε πού βρίσκεται η υπόθεση αποθήκευση. Δηλαδή, θα δούμε τώρα επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευση και μπαταρίες κτλ. Το λίγο ρεύμα που αποθηκεύεται παγκοσμίως, από αυτό το λίγο το 95% είναι με αντισιοταμίευση. Με τον παλιό γνωστό τρόπο τον αποτελεσματικό τη αντισιοταμίευση. Το 5% είναι με μπαταρίες. Για να καταλάβουμε τα μεγέθη, όλη η ετήσια παραγωγή της Τέσλα, που παράγει μπαταρίες για τα αυτοκίνητά της, η ετήσια παραγωγή αυτού του εργοστασίου, αρκεί να αποθηκεύσει ηλεκτρική ενέργεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες για 3 λεπτά της ώρας. Όλη η ετήσια παραγωγή του εργοστασίου. Έχει υπολογιστεί από πανεπιστήμια αμερικάνικα ότι αν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποθηκεύσουν ηλεκτρικό ρεύμα για μία ημέρα, θα πρέπει να πληρώσουν περίπου 11,9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Άρα καταλαβαίνουμε τι είναι το κόστος, πώς είναι το κόστος αυτή τη στιγμή αυτών των τεχνολογιών αποθήκευσης και πόσο είναι δύσκολο να τα αναπτύξουμε σε κλίμακα, σε μεγάλη κλίμακα για να τροφοδοτήσουν μεγάλες χώρες και όλα αυτά. Σε μικρά νησιά είναι άλλη υπόθεση, έτσι. Σε μικρά νησιά, μικρές κοινότητες, μικρές καταναλώσεις, αυτά τα πράγματα γίνονται. Αυτά τα έξυπνα νησιά που πάνε να κάνουν δεν θα λύσουν το πρόβλημα της ανθρωπότητας. Μπορεί να εφαρμόζονται σε κάποιες μικρές κοινότητες, αλλά όχι σε μεγάλη κλίμακα όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή. Εδώ βλέπουμε το πώς αλλάζει η εικόνα των χωρών, το περνάω γρήγορα αυτό, ανάλογα με το πώς συνυπολογίζουμε τα προϊόντα που καταναλώνουμε ή δεν τα συνυπολογίζουμε. Στην Ελλάδα όλα αυτά υλοποιούνται με τον χειρότερο τρόπο. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμός θεσμοθετημένων μορφών προστασίας, περιοχές Natura, ζωολογικοί χώροι, δάση, παραδοσιακοί οικισμοί, τοπία φυσικού κάλυψης, εδώ και τα περικαθιστούν παντού. Αναιρείται προσπάθειες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, όπως ο πεζοπορικός τουρισμός, που έχουν και κόριο αποτύπωμα, δηλαδή ωφελούν τις τοπικές κοινωνίες, δεν είναι αυτά τα, ας πούμε, τα όλη inclusive ξενοδοχεία ή τα αντίστοιχα όλη inclusive της θάλασσας, ας πούμε, τα κρουαζιερόπλαια που βγαίνουν, έχουν ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες μας στο κρουαζιερόπλαιο και βγαίνουν έξω
είναι και μια φωτοκαλάδα. Καταστρέφουν αλόγες στα φυσικά τοπία και πολιτισμικά, περιστοιχίζουν όλα τους δελφούς με ανεμογεννήτριες, τιμάνουν, είναι απίστευτα τα πράγματα που γίνονται. Οι νόμοι συνεχώς πηγαίνουν προς το χειρότερο και αφοπλίζουν σιγά σιγά τον πολίτη από να μπορέσει να αντιδράσει. Οι τοπικές κοινωνίες δεν ενημερώνονται. Εμείς όπου πήγαμε δεν είχαν ιδέα ότι τι σχεδιάζεται πάνω στο ίδιο το δικό τους νησί, όχι στις κλησίδες που υπάρχουν στο δίκτυο τους, αλλά και στο δικό τους νησί. Έπεσαν τα σύννεφα, δηλαδή παντού οι άνθρωποι. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη η άποψή τους. Έτσι έχει ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα που πρέπει να γνωριστεί. Επίσης οι ανεμογεννήτριες στο τέλος της ζωής θα παραμείνουν εκεί, δεν υπάρχει δηλαδή καμία πρόβλεψη και χρήματα να δεσμευτούν για την αποσυναρμολόγησή τους και την αποκατάσταση του τοπίου, η αποκατάσταση του τοπίου είναι και αστείο, δηλαδή, το λέω, μετά από την επέμβαση που θα έχει υποστεί. Προσπερνάμε αυτό λίγο σύντομα. Αυτά είναι διάφορα σχέδια διασυνδέσεων. Αυτά τα διασυνδέσεις να έχουν υπόψη μας ότι έχουν σχέση με τη φύση των ΑΠΕ. Δηλαδή, οι πολλές διασυνδέσεις είναι ένας τρόπος για να μην απορρίπτουν ρεύμα που παράγουν οι ΑΠΕ. Δηλαδή, αν για παράδειγμα φυσάει κάποια μέρα ή έχει πολύ ήλιο και δεν χρειάζεται το δίκτυο τόσο πολύ ρεύμα, αυτό το ρεύμα είναι να το απορρίψουν, αφού το πληρώσουν όμως στις εταιρείες, στην ονομαστική του αξία, γι' αυτό αυξήθηκε και η τιμή στη Γερμανία για το ρεύμα. Λοιπόν, είτε θα το στείλουν κάπου που να το χρειάζονται, κάπου μακριά. Γι' αυτό χρειάζονται και διασυνοριακές διασυνδέσεις. Δηλαδή γίνεται πάρα πολύ περίπλοκο το δίκτυο διασυνδέσεων. Εδώ βλέπουμε τις γραμμές, τις διασυνδέσεις που συνεχώς προστίθενται και αυξάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό το που έχει πει ο προηγούμενος ότι θα μεταβούμε σε μπαταρίες Ευρώπης είναι και αυτό, γιατί η μπαταρία σημαίνει ότι έχει αποθηκεύσει κάπου ενέργεια από όπου μπορεί να την πάρει όποτε θέλει. Δεν έχει καμία σχέση με την στοχαστική, δηλαδή την απρόβλεπτη παροχή ενέργεια